Είμαι πρωτεϊνάκιας, τι να κάνουμε. Γεια σας μπεχτούρες μου. Να σας πω ρε εσείς, έχετε ακουστά αυτές τις μπάρες πρωτεΐνης? Αυτές μωρέ που κάνουν 7 ευρώ και έχουν απέσια γεύση. Ναι, για αυτές μιλά. Όπως φίλε, έχουμε καταφέρει ως ανθρωπότητα να κάνουμε ταξίδι στο φεγγάρι, αλλά μια μπάρα πρωτεΐνης που να έχει ωραία γεύση δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα μπω εγώ στο παιχνίδι. Ως personal trainer των φτωχών, είχα ως αποστολή για αυτό το βίντεο να κάνω μια μπάρα πρωτεΐνης σπιτική, πάμφθινη, θρεπτικότατη και. Ξέχασα κάτι. Α, ναι, εντάξει, νοστιμότερη δεν τη λες, αλλά τουλάχιστον. Το ίδιο νόστιμη. Είπαμε, personal training των φτωχών, όχι των γκουρμεριάριδων. Εντάξει, μην τα θέλουμε κιόλα. Ας ξεκινήσουμε με τα υλικά. 4 σκουπ πρωτεΐνης, 2,5 σκουπ βρώμης, 1 γεμάτο σκουπ γάλα και φυστικό βούτυρο, το μαντέψατε, 4 κουταλάκια του γλυκού. Εντάξει, μην το παραχιάσουμε το θέμα, λίγο μέτρο ρε παιδιά. Σημειώσεις. Πρώτα απ' όλα, το γάλα είναι σόγια στο δικό μου. Εσύ βάζεις ό,τι γάλα θες, μπορεί να βάλεις και χυμό, νερό, ό,τι είναι υγρό τέλος πάντων μπορείς να το βάλεις. Έχει το νου σου ότι αν είναι κάτι που λύγει, για παράδειγμα το γελαδινό το γάλα, θα λήξει και η μπάρα πρωτεΐνης μετά από 2-3 μέρες εκτός ψυγείου. 2. Δεν θέλουμε πολλά από πάνω γιατί η γεύση της πρωτεΐνης δίνει και γεύση στην μπάρα. 3. Η πρωτεΐνη που χρησιμοποιώ εγώ στη συγκεκριμένη μπάρα είναι Impact My Protein. Με βάση αυτή θα κάνω τους υπολογισμούς μου και για την τιμή. Και για τα θρεπτικά συστατικά. Εάν είναι από άλλη εταιρεία επίσης, μπορεί να θέλει λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο νερό από ό,τι θα βάλω εγώ. 5. Αυτή είναι η βάση της συνταγής. Εσύ μπορείς να την πάρεις και να βάλεις ό,τι θες από πάνω. Cranberries, goji berries, σταφίδες, ακόμα και κουβερτούρα μπορείς να λιώσεις και να την βάλεις από πάνω. Ναι, προφανώς και είναι πιο ανθυγιεινό, αλλά εγώ απλά προτείνω ιδέες. Μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο. Οδηγίες. Ανακατεύεις τα 4 υλικά. Ξεκινάς με κουταλάκι και προς το τέλος βάζεις χέρι. Χωρίς χέρι δεν βγαίνει αυτή η συνταγή. Και δεν με νοιάζει που ακούγεται περίεργο για αυτή τη φράση. Να το πλάσεις, να το ζυμώσεις. Αλλιώς δεν θα έχουμε ένα σωστό ημίγμα. Πρέπει να κάνεις υπομονή 3-4 λεπτά ανακάτεμα. Εάν μετά από τα 3-4 λεπτά ακόμα δεν έχει πάρει σωστή μορφή, τότε βάζεις λίγο ακόμη γάλα. Λίγο. Μισό κουταλάκι του γλυκού τη φορά. Πολύ, πολύ προσοχή το γάλα, αλλιώς θα γίνει σαν λάσπη και δεν θα. Είναι ωραίο μετά. Εάν μετά τα 3-4 λεπτά το ξύσεις λίγο και δεις ότι γίνεται αμέσως χώμα, βάζεις λίγο γαλατάκι ακόμα. Όπως είπαμε, όχι πάρα πολύ. Το μείγμα πρέπει να δείχνει κάπως έτσι όπως αυτό που βλέπεις εδώ στο βίντεο. Παίρνεις ένα τάπερ, το αλείφεις με λίγο λάδι για να μην κολλήσει και στρώνεις από πάνω το μείγμα για να φορμαριστεί. Το πετάς στο ψυγείο για κανένα 2 ώρο ή στην κατάψυξη για 20 λεπτά, μισή ώρα για να κρυώσει και. Έτοιμο. Το βγάζουμε, το κόβουμε σε φέτες. Μια καλή ιδέα να το κόψεις σε 4 χοντρές φέτες, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να κάνεις τη σούμα. Κάθε φέτα έχει ένα σκουπ πρωτεΐνης και γύρω στα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Οπότε βλέπετε ότι με αυτό εδώ το μικρό κομματάκι πιάνεις ένα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, συν άλλα πολύ θρεπτικότατα συστατικά. Και μια σκετόφερη κουβέντα για τα μάκρος, έχουμε τα εξής μάκρος. Και αυτή η μπάρα κόστησε μόνο 60 λεπτά. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώνετε like, κουμπώνετε την εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο γουστάρετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Μόλις την επόμενη φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε. Τρώγοντας υγιεινά.